χαμηλό βαθμό φυσικής ανοσίας στον πληθυσμό της Κρήτης έδειξαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της οροεπιδημιολογικής πληθυσμιακής μελέτης για τη λίμωξη COVID-19 που διενεργεί ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε σύνολο 448 ατόμων από 22 δήμους της Κρήτης, 2 άτομα βρέθηκαν θετικά σε αντισώματα. Με έδειξε πολύ χαμηλό ποσοστό ανοσίας, φυσικής ανοσίας, δηλαδή μετά από την λίμωξη. Φαίνεται ότι και στο γενικό πληθυσμό εκείνη την περίοδο το ποσοστό της ανοσίας, δηλαδή των ανθρώπων που πέρασαν τη λίμωξη, ήταν μικρό. Δεν το γνώριζαν. Τα δύο συγκεκριμένα άτομα δεν το γνώριζαν. Η έρευνα στόχευε σε ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα ατόμων του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω και αντανακλά την εικόνα της πανδημίας κατά την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή στην περίοδο μετά το πρώτο lockdown. Εκείνη την περίοδο η Κρήτη είχε μικρό αριθμό ανθρώπων που πέρασαν τη λίμωξη. Η ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής έχει διαμορφώσει εικόνα για το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν τη λίμωξη στην πρώτη φάση της μελέτης. Αυτή η γνώση που πήρε το Πανεπιστήμιό μας και η ερευνητική μας ομάδα θα είναι πολύτιμη, όχι μόνο για τον COVID αλλά και για άλλες πληθυσμιακές μελέτες. Οι επαναλήψεις αυτές θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για να μας δώσουν φως, γνώση, πληροφορία και σε μια περίοδο που θα υπάρχει λίμωξη αλλά και συγχρόνως θα τρέχει ο εμβολιασμός. Όμως αυτό το θέμα της τρίτης επανάληψής του είναι ένα θέμα της ερευνητικής μας ομάδας και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου και τον κύριο Κλουβεράκη και τον κύριο Κριτσοτάκη και τον κύριο Σουρβίνο και την κυρία Αναστασάκη. Σύμφωνα με τον Χρήστο Λιονί, στα τέλη Ιανουαρίου θα έχουν συλλαγεί τα δεδομένα της δεύτερης φάσης της μελέτης, η οποία στοχεύει στην επανεξέταση των συμμετεχόντων της πρώτης φάσης και την εκτίμηση αλλαγών στο βαθμό προσβολής και το επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού κατά την περίοδο του δεύτερου επιδημικού κύματος. Η βαθύτερη εισβολή μέσα στην κοινότητα θα μπορεί να μας δείξει πόσο τις εκατό των ανθρώπων πέρασαν, δηλαδή το μέγεθος πια του πληθυσμού που προσβλήθηκε, αλλά και συγχρόνως θα μας δώσει σημαντική πληροφορία και να δούμε και πόσα άτομα που πέρασαν την νόσο τελικά το γνώριζαν. Δηλαδή ήταν πραγματικά ή όχι ασυμπτωματικοί.